το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Την ψήφιση δηλαδή κατά πλειοψηφία είχε η συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών για την έγκριση των νέων όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο αντικατάστασης του οδοφωτισμού. Στην ψηφοφορία η ενότητα πολιτών ψήφισε αρνητικά, ενώ η παράταξη Ιωάννινα 2023 απήχε της ψηφοφορίας. Όπω επισημαίνει σε ανακοίνωσή τη η Δημοτική Αρχή στη διακήρυξη, έγινε τροποποίηση των αρχικών όρων σύμφωνα με τι αποφάσει τη Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών. Η θεραπεία, αναφέρει, των τεχνικών πλημελιών τη αρχική διακήρυξη έγινε από τον Τεχνικό Σύμβολο τη Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή τη Περιφέρεια Υπήρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλησε στη συνεδρίαση, ο Αντιδήμαρχο Φώτη Βάβα, στη νέα διακήρυξη, τα φωτιστικά LED χωρίζονται σε αυτά που έχουν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή και σε αυτά που δεν έχουν, αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προβολέων LED. Το φωτοτεχνικό μοντέλο είναι πολύ πιο αναλυτικό σε ό,τι αφορά στις οδούς και τους τύπους αυτών σε σχέση με την αρχική διακήρυξη. Η περιγραφή της υφιστάμενης υποδομής είναι πιο αναλυτική. Η εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας είναι πιο αναλυτική σε σχέση με την αρχική. Επίση, αναφέρει η Δημοτική Αρχή στη διακήρυξη έχουν επέλθει αλλαγέ που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των συμμετεχόντων, αλλά και στη διαδικασία σύναψη δημόσια σύμβαση του κύριου του έργου με τον ανεξάρτητο ελεγκτή περίοδου εργασιών και τον ανεξάρτητο ελεγκτή περίοδο υπηρεσιών. Για τη Δημοτική Αρχή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αντικατάσταση του φωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου παραμένει βασική προτεραιότητα. Έκτιμα ότι με τη νέα διακήρυξη δεν θα υπάρξουν άλλα εμπόδια και ότι το έργο θα μπορέσει σύντομα να περάσει στη φάση τη υλοποίηση. Η παράταξη Ιωάννηνα 2023 απήχε από τη συζήτηση αφού το αίτημά της να κατατεθεί εγγράφο από τη Δημοτική Αρχή συγκριτικό πίνακα, στον οποίο να εμφανίζονται λεπτομερώ και σε αντιπαραβολή τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αφαιρέθηκαν δεν έγινε αποδεκτό. Είναι προφανέ, αναφέρει η παράταξη, ότι η Δημοτική Αρχή, παρότι τη δόθηκε για μία ακόμη φορά η ευκαιρία, δεν ασχολήθηκε σοβαρά και υπεύθυνα ω κύριο του έργου με το έργο. Ούτε ο ακριβή προσδιορισμό του τεχνικού αντικειμένου αποτυπώνεται, ούτε και το οικονομικό αντικείμενο του έργου τεκμηριώνεται, αναφέρει η παράταξη παρέμβαση στη συνεδρία σε έκανε και ο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ με την πρόεδρο Τίνα Ζέκα να τονίζει πω ο Σύλλογο αντιτίθεται σε ένα έργο που οι πολίτε θα το πληρώνουν για 12 χρόνια, που θα δεσμεύει τα ανταποδοτικά του Δήμου και που τελικά, όπω αναφέρει, εκτό από την αλλαγή των λαμπτήρων, δεν θα προσθέσει ούτε ένα μέτρο δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πόλη. Ο Σύλλογο ζητά να συνταχθούν οι απαραίτητε μελέτε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να κατατεθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ ώστε να γίνει και εξοικονόμηση πόρων και όχι μόνο εξοικονόμηση ενέργεια, και να κάνει προσλήψεις μηχανικών και εργατοτεχνικού προσωπικού ο Δήμος Ιανιτών, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να αναλάβουν το έργο.